να ξεκινήσουμε, να πάμε, να καλησπερίσουμε τον coach Αγγέλο. Coach, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα, πώς είστε? Είστε καλά, καταρχήν, ζεσταίνεστε, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Δόξα τω Θεώ, σε καλή κατάσταση. Το πλεονέκτημα του μπάσκετ είναι ότι είναι σε κλειστό, έχει air condition, όταν υπάρχει βέβαια αυτό. Στην Ελλάδα το έχουμε καταφέρει να παίζουμε μπάσκετ και με κλειστά τα air condition μερικές φορές, αλλά αυτά φτιάχνονται. Είναι και αυτό μια παράμετρος. Έτσι. Έχετε ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες την προετοιμασία. Έτσι να πω κάτι προσωπικό, ομολογώ ότι δεν περίμενα ο Άρης να είναι σε αυτό το χρονικό σημείο πλήρης, ή τουλάχιστον σε ένα, δεν ξέρω αν περιμένουμε και κάτι ακόμα, θα μας το πείτε εσείς σε λίγο, πλήρης, έτοιμος και με μια ομάδα με προσδοκίες για την επόμενη σεζόν. Ναι, ισχύει αυτό, αν και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να ήταν και αλλιώς. Δηλαδή, αν ο Άρης δεν αντιδρούσε πάρα πολύ γρήγορα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κινήθηκε, οποιαδήποτε καθυστέρηση ή κολυσιεργία δεν θα του επέτρεπε να συμπληρώσει το ρόστερ του, και ξέρουμε τις ειδικές παραμέτρους που υπήρχαν. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε να κινηθούμε συντεταγμένα και γρήγορα και έτσι με εργατικότητα, ώστε να και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Coach, όταν είπε το ναι στον κύριο Γουλιέρμο για τη συνέχεια της συνεργασίας, φαντάζομαι ότι είχατε συζητήσει για όλα αυτά, για αυτό το πλάνο. Είχες τις διαβεβαιώσεις ότι η ομάδα θα κινηθεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο όσον αφορά το budget και θα πάει προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις για να στελεχώσει το roster. Πολλοί λένε ότι το ναι του Αγγέλου ήταν η σιγουριά για τον Αριανό ότι η ομάδα τουλάχιστον θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που έγινε μέχρι στιγμής. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς σαφώς υπήρχε συζήτηση από τον κύριο Γουλιέλμο, υπήρχε μια κατεύθυνση που έπρεπε να κινηθεί η ομάδα, αλλά να σας πω ότι εκτός από τα της οικογένειας του Άρη που υπήρχε, υπάρχει και καλό είναι να υπάρχει έτσι μια κριτική άποψη, το μεγαλύτερος αγώνας δόθηκε έξω από τον Άρη. Δηλαδή το πρόβλημα υπήρχε στο να πιστούν παίχτες, εκπρόσωποι παίχτων, να συγκροτηθεί μια ομάδα ώστε να μπορεί να πείσει τους αθλητές να έρθουν. Άρα λοιπόν έγινε μια ιεράρχηση αυτής της δουλειάς και στραφήκαμε στο να πείσουμε ότι αυτή η προσπάθεια όντως αξίζει το σεβασμό των ανθρώπων που απευθυνθήκαμε, και εφόσον είδαμε ότι υπάρχει λίγο φως σε αυτό το τούνελ, μετά ξεκινήσαμε σιγά σιγά και στα ενδότερα του Άρη να περνάμε αυτή την εικόνα. Οπότε με αυτή την έννοια νομίζω και η συνεισφορά του κυρίου Γουλιέλμου με τους συνεργάτες του ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και βρισκόμαστε τώρα στο δεύτερο στάδιο που όλο αυτό το σύνολο θα πρέπει να αποκτήσει ένα προφίλ και μια ταυτότητα έτσι αγωνιστική, ώστε να είναι ελκυστική πρώτα απ' όλα στο εσωτερικό της ομάδας, στον κόσμο της, και μετά να έχει και μια ανταγωνιστικότητα στα πρωταθλήματα που θα συμμετέχει. Coach, τι ήταν αυτό που είπε στους παίχτες για να τους πεις? Γιατί ο Άρης, παρά τα προβλήματα, παρά την όχι και τόσο καλή μαρτυρία έξοδεν λόγω της προηγούμενης κατάστασης, κατάφερε να πάρει τον κορυφαίο rebounder του περσινού πρωταθλήματος, τον Μαγκή, τον κορυφαίο μπλοκέρ, έτσι, τον τρίτο rebounder επίσης, τον Νταλό, τον Γκάιζερ, τον κορυφαίο μπλοκέρ. Δηλαδή κατάφερε να πάρει Αμερικανούς που ήταν ψηλά στις στατιστικές κατηγορίες, είχαν καλό πρωτάθλημα. Ναι, και εκεί υπήρχε συνδυασμένη προσπάθεια. Καταρχάς νομίζω ήταν κλειδί η προσπάθεια που έκανε ο κύριος Γουλιέλμος η ομάδα να συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι παίχτες και όλοι οι παίχτες έχουν προσωπικούς στόχους. Έτσι, το πρώτο πράγμα ήταν λοιπόν ότι από 28 παιχνίδια, από 20 maximum, αν συμμετέχει σε μια ομάδα play-offs, 26 του πρωταθλήματος, 1-2 του κυπέλου, ξέρω εγώ, και 1-2 maximum το play-offs, μπορείς να πας στα 40-45 παιχνίδια και να είσαι σε μια μεγαλύτερη επαγγελματική έκθεση. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο ήταν το πρόγραμμα που αναλύσαμε, που έχει σχέση με τις συνθήκες που μπορεί ένας παίκτης να αναπτυχθεί. Αναλύσαμε το πρόγραμμα μέσα και έξω από το γήπεδο, του τρόπου της προπόνησης, και
εισακούστηκε αυτό σε μεγάλο μέρο και νομίζω αυτή ήταν η αιτία που ήρθαν οι παίκτε. Ήσασταν και λίγο επιθετικοί σε κάποιε περιπτώσει και δεν βγαίνει πάντα το ρίσκο σε αυτή την περίπτωση. Είδαμε ότι στον Άρη σε 2-3 περιπτώσει, τώρα μην λέω ονόματα, όλοι καταλαβαίνουμε ποιε, λειτουργήσε αυτό. Ότι ο σύλλογο. Παρά τα οικονομικά του προβλήματα, τα μπαν, ενδεχομένως και το γεγονός, όχι ενδεχομένως, σίγουρα το γεγονός ότι στην πιάσα των ατζέντων τον έλεγαν παιδιά, προσοχή, ο Άρης έχει προβλήματα, έχει ζητήματα, έχει θέματα. Παρ' όλα αυτά πήγε στην επίθεση η ομάδα. Αυτό ξέρετε, αρέσει πολλές φορές στον κόσμο, αλλά δεν έχει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ναι, στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν αλήθεια. Δηλαδή, κάποια στιγμή, όπως ξέρετε, η αγορά και όταν μιλάμε για επαγγελματικές ομάδες, μάλλον για επαγγελματικές σχέσεις, στις συζητήσεις που γίνονται ο καθένας προσπαθεί να δει τα όρια του άλλου. Εμάς η δική μας γλώσσα ήταν γλώσσα αλήθειας. Και νομίζω ότι η ομάδα, πώς το λένε, τσεκαρίστηκε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή πάντα λέει, ας πρόξουμε λίγο παραπάνω, αλλά εμείς επειδή λειτουργούσαμε κάτω από πίεση χρόνου και στόχου, δεν είχαμε περιθώρια να διαπραγματευτούμε και να μπούμε σε ψευτοσυνεργασίες ή ψευτοδιλήμματα ή ψευτοσυζητήσεις. Οπότε είχαμε μια στρατηγική στο δικό μας πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε σε τρεις φάσεις να στελεχώσουμε το ρόστερ και όλη αυτή η κατάσταση που πέρασε προς τα έξω ότι ήταν επιθετική, δεν ήταν επιθετική. Ήταν μια επίδειξη ειλικρίνειας και ενός ήθους που ήθελε και ο κύριος Γουλιέλμος και θέλει να περάσει στη προσπάθεια αυτή που ξεκινάει ο Άρης. Coach, μία από τις υποθέσεις που ήταν βασική στον μεταγραφικό σχεδιασμό ήταν η υπόθεση Μποχωρίδη. Τι ακριβώς έγινε, αν μπορείς να μας δώσεις λίγο τα φώτα σου, γιατί ο Άρης ήταν να βγάλει μια ανακοίνωση που ευχαριστούσε τον Μποχωρίδη, τελικά όλα αλλάξαν και μετά από τρεις μέρες, αν δεν κάνω 2-3 μέρες, ο παίκτης συμφώνησε με την ομάδα. Τι έγινε ακριβώς αυτή την υπόθεση? Κοιτάξτε, καταρχάς, για μας που χειριστήκαμε αυτή την υπόθεση, αυτή η υπόθεση είχε δύο ξεχωριστές κατηγορίες που τελικά εμείς ακολουθήσαμε την ηθική πηξίδα αυτής της κατεύθυνσης. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μποχωρίδης είχε να διαλέξει ανάμεσα σε δύο πράγματα και είχε και δηλαδή την επαγγελματική, σε παρένθεση, οικονομική κατεύθυνση και τη συναισθηματική και επαγγελματική κατεύθυνση. Απ' την αρχή, νομίζω, όταν συζητήσαμε, του εξηγήσαμε τα όρια της ομάδος, τα οικονομικά και το στόχο της ομάδος, τον αγωνιστικό. Από εκεί πέρα, όπως ξέρετε, ότι ο Μποχωρίδης εκπροσωπείται από μία πλευρά και από έναν ατζέντη που είναι από τους πιο πετυχημένους στο χώρο. Ο ατζέντης του διάλεξε ένα συγκεκριμένο τρόπο εκπροσώπησης που είχε σχέση με το χρόνο και με την πρόκληση στο να διεκδικήσει ώστε να νοούν περισσότερες απολαβές για την πλευρά του παίχτη. Στις συγκεκριμένες συζητήσεις νομίζω ότι και η πλευρά του Άρη αλλά και ο ίδιος ο Μποχωρίδης ήταν ρυθμιστές. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα δείχνει ότι η στάση του παίχτη ήταν 100% αριανή. Δηλαδή, εγώ είπα και σε μια προηγούμενη συνέντευξη ότι με έπεισε και εμένα, που είμαι πιο δύσπιστος και από τους δύσπιστους, ότι αυτός είναι πιο Άρης από όλους μας. Όσον αφορά την καινούργια ομάδα, coach, αναφέρθηκες μια στην ταυτότητα της ομάδας. Ποια θα είναι αυτή η ταυτότητα, τι περιμένει ο κόσμος, τι έχεις στο μυαλό σου? Γιατί έχεις κάνει μια ομάδα με Αμερικανούς που η λογική τους είναι προς την άμυνα. Δεν είναι δηλαδή οι Αμερικανοί που θα βάλουν 30 και 35 πόντους, είναι πιο αμυντικογενείς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, παίκτες. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ρητό σε αυτή τη δουλειά που πολύ πετυχημένοι και θρύλοι της προπονητικής έχουν πει ότι όταν δουλεύεις στο μπάσκετ με στόχο κάθε βράδυ και κάθε μέρα σου έρχεται να πας στο νοσοκομείο, δηλαδή από τρέλα. Βρισκόμαστε στο στάδιο της σύνθεσης των μπασκετικών λογικών και των σχολών που έρχεται ο κάθε παίκτης
Και εμείς έχουμε πάρα πολλές παραμέτρους. Καταρχάς έχουμε τη σωματική παράμετρο, έχουμε την πνευματική παράμετρο, έχουμε την παράμετρο τη χημική, δηλαδή των συνεργασιών, και έχουμε και την παράμετρο του ανταγωνισμού. Έτσι. Και επίσης έχουμε και ένα δεδομένο. Ποιο είναι το δεδομένο? Ότι από τις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 20 Οκτωβρίου έχουμε 11 παιχνίδια. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι 11 παιχνίδια έχει μια ομάδα της Ευρωλίγκας σε ένα μήνα με back-to-back παιχνίδια, ο Άρης καλείται στον πρώτο μήνα στην ουσία της διαδρομής του να κάνει 11 παιχνίδια με μια εντελώς καινούργια ομάδα. Που αυτά έχει μέσα τρεις στόχους. Έχει την Ευρώπη, έχει το κύπελο και έχει και το πρωτάθλημα. Είναι ένας συντελεστής που έχει την πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να περιμένουμε να συνθέσουμε αυτά τα κομμάτια και όλες αυτές τις παραμέτρους, να δούμε θα έχουμε τραυματισμούς, θα έχουμε προσαρμογές, θα έχουμε δυσκολίες, μπορούμε να αντιδράσουμε κάτω από πίεση αυτού του σύντομου χρονικού διαστήματος. Υπάρχει αισιοδοξία. Νομίζουμε ότι εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος της ομάδας είναι ένα ισχυρό διαιγετικό ψυχολογικό έτσι, φάρμακο και εκτόνωσης για αυτόν αλλά και αναπτέρωσης της ομάδας και αισιοδοξούμε. Όσον αφορά την Ευρώπη, coach, επειδή μπαίνουμε στην τελική, αν θέλεις, ευθεία, δηλαδή με ένας μήνας για να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του Άρης, σε τι βαθμό πιστεύεις ετοιμότητα θα είναι στα πρώτα παιχνίδια, ας πούμε, με την Τυφλίδα? Κοιτάξτε, καταρχάς για την Τυφλίδα κάθε φορά οι πληροφορίες αλλάζουν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, υπήρχαν δύο παίχτες καλοί που είχαμε κάποιες πληροφορίες. Λένε ότι έφυγαν. Δεν ξέρω οι πληροφορίες. Αυτό που ασχολούνται οι συνεργάτες μας και το τμήμα scouting, δεν είχα προχθές είχα μια πληροφορία. Δεν έχω κάτι νεότερο. Δεν έχουμε εικόνα από την Τυφλίδα. Ναι. Στην Τυφλίδα αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε ασχοληθεί είναι η οργάνωση του ταξιδιού, που στο να πάμε είναι καλή, στο να γυρίσουμε είναι δύσκολη για να παίξουμε το δεύτερο παιχνίδι. Έχουμε ασχοληθεί και οργανωτικά με το δεύτερο παιχνίδι, αν πρώτα ο Θεός περάσουμε. Τις επόμενες μέρες θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε τη χρονιά, βήμα-βήμα. Περάσαμε ένα στάδιο της προετοιμασίας που ήταν περισσότερο διαγνωστικό και προσαρμοστικό. Θα πάμε τώρα στην Καστοριά να ζήσουμε όλοι μαζί ένα οχταήμερο και να δώσουμε δύο φιλικά παιχνίδια. Και από τις εικόνες που θα έχουμε από αυτά τα δύο στάδια της προετοιμασίας, νομίζω θα περάσουμε στο τελικό στάδιο, ερχόμενοι στη Θεσσαλονίκη, να παίξουμε άλλα τρία φιλικά με την Καρσίγια, νομίζω στις 6 του μηνός, ναι, με την ΙΜΠΕΜΠΕ στις 12 και στα Τρίκαλα θα πάμε να παίξουμε τον Κολοσσό στις 15 για να ετοιμαστούμε για αυτά τα δύο παιχνίδια που έρχονται με τη Δυναμό και με την Ίσνη, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε το finish για να περάσουμε στους ομίλους του Champions League. Coach, γιατί όλοι λένε ότι ο Αγγέλου έχει τρέλα με τον μπάσκετ? Για τον ίδιο λόγο που λένε για εσάς ότι έχετε τρέλα με το που αγαπάτε και στο μπάσκετ το δικό σας μετερίζει. Όλοι οι άνθρωποι... Ναι, έχετε και ένα παρατσούκλι όμως, το ξέρετε τώρα, έτσι, για το ελαφρύνω και λίγο. Ναι. Εσάς ακολουθεί και ναι, ενώ η έννοια της λέξης τρέλας έχει και θετική, έχει και αρνητική πάντα απόχρωση, ναι, ανάλογα που το κατευθύνεις και που θες να το πας. Ναι. Σε εσάς αυτό, σε εμάς όλους έχει περάσει με τη θετική έννοια, δηλαδή... Προσέξτε τον, έχει μια τρέλα με τον μπάσκετ ιδιαίτερη αυτός ο συγκεκριμένος και εξού και το παρατσούκλι. Και το έλεγα και στο Στάμ και στους συναδέλφους εδώ, έλεγα, δεν γίνεται, θα τον ρωτήσω για το συγκεκριμένο πράγμα. Και βέβαια, κάτι πολύ καλά κάνετε. Κοιτάξτε, νομίζω ο νονός αυτής της φράσης είναι ο Γεωργίος Μπουσβάρος. Άσε, κλασικά. Τώρα για να σας αποτρελάνω τελείως, ναι, ο Γεωργίος Μπουσβάρος, ο προπονητής μου δηλαδή πριν από 27 χρόνια, όταν ναι, πήγαμε με Σούμποντιτς στην Αμερική. Με ναι, Γεωργή Μπουσβάρο. Ναι. Άρα, ναι, άμα σας λείπει κανένα σουτέρ, coach, να ξέρεις, 41 είμαι. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Εντάξει, κοιτάξτε, όταν ασχολείσαι δημόσια και δουλεύεις σε ένα τέτοιο μεγάλο σύλλογο, νομίζω υπάρχουν τέτοιες εκφραστικές υπερβολές. Ναι. Και την αποδέχομαι.
Τώρα, αν υπάρχει τρέλα, σίγουρα το μπάσκετ κινείται από τον Αδύρ στο Ζενίθ, δεν έχει ισοπαλία. Mm-hmm. Οπότε από μόνο του το άθλημα ψάχνει βαλβίδες ρύθμισης της τρέλας. Αυτές τις ψάχνω κι εγώ. Κινούμε στα άκρα, κινιόμουν στα άκρα. Θεωρώ ότι χρόνο με το χρόνο είμαι πιο έμπειρος. Αν και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις τόσο περισσότερα μαθαίνεις σε αυτή τη δουλειά. Η περσινή ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Αγγέλου ήταν μια τρέλα για τα δικά του δεδομένα? Όχι, ήταν τιμή και πρόκληση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όσο πιο ελκυστικές, όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες, δηλαδή οι συνθήκες είναι όπως είναι στη ζωή για τον καθένα μας, έτσι. Δηλαδή στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Έτσι υπήρχαν δυσκολίες και στην ομάδα. Νομίζω μεγαλύτερη τρέλα είχε η ανάληψη της ομάδας από τον κύριο Γουλιέλμο και των συνεργατών του παρά από μένα. Σε μένα τη θεώρησα τιμή και πρόκληση. Να ρωτήσω κάτι αναφορικά με έναν παίχτη που τον έχει ο Άρης πλέον στο ρόστερ του και είναι ένας καλός παίχτης. Ο οποίος αν ερχόταν από τον Προμηθέα στον Άρη, θα λέγαμε όλοι ότι πήρε έναν καλό παίχτη, τον Lucky Jones. Ο Αγγέλου όταν έπαιρνε τον Lucky Jones, τον έπαιρνε μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι και αυτά που μπορεί να προσφέρει ο αθλητής ή γιατί ήθελε να παίξει και με το μυαλό, με το επικοινωνιακό, με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα? Όχι ρε παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το επικοινωνιακό και το μυαλό. Όταν είσαι σε μια ειδική κατάσταση, αυτό που σκέφτεσαι, δεν σκέφτεσαι την ίντριγκα, σκέφτεσαι πώς μπορείς να προστατεύσεις τη δική σου οικογένεια. Mm-hmm. Και έχεις κάποια δεδομένα και αυτό που αγωνίζεσαι να κάνεις είναι να δεις τα δικά σου επιχειρήματα πόσο μπορούν να είναι κοντά στα θέλω του παίχτη. Mm-hmm. Η περίπτωση του Λάκη στον Προμηθέα ή η περίπτωση της παρουσίας του Λάκη στον ΠΑΟΚ είναι τελείως διαφορετική από αυτά που είπαμε εμείς για να έρθει στον Άρη. Νομίζω ότι η πλευρά του παίχτη, ο εκπρόσωπός του, η οικογένειά του, η γυναίκα του, αλλά και το πρώτο ραντεβού που είχε κάνει, νομίζω, όταν τελείωσε τα play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος, έγινε μια ανάλυση από το Σάββατο Καμπερίδη στο πώς βλέπουμε εμείς την εξέλιξή του σαν καριέρα και ήταν καθοριστική. Και η συζήτηση που έκανε και η διοίκηση με την πλευρά του παίκτη ήταν καθοριστική. Δηλαδή εμείς νομίζω 11 ή 12 Ιουνίου υπήρχαν δύο ραντεβού τετράωρα με βίντεο, ανάλυση και επιχειρήματα και είπαμε ότι κοίταξε, αν αποφασίσεις να δεις τη δικιά μας την περίπτωση, εμείς σκεφτόμαστε έτσι την εξέλιξή σου μέσα από εμάς. Εντάξει, ξεκινήσαμε με μηδενικές πιθανότητες, συνεχίσαμε με μηδενικές, προχωρήσαμε με πολύ λίγες, ξαναπήγαμε στο μηδενικές και μετά κάποια στιγμή είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, νομίζω θετικό για μας, το ότι έχουμε αυτό το παίκτη στη διάθεσή μας. Και η προσωπική σχέση που έχεις μαζί του όμως, coach, σίγουρα έπαιξε το ρόλο, έτσι? Δηλαδή ο Lucky Jones είναι ένας παίκτης ο οποίος πάντα μιλάει με τα καλύτερα λόγια για σένα, σε σέβεται, σε αγαπάει, έτσι. Κοιτάξτε, μας μιλάει και με πολύ καλά λόγια για την περσινή του συνεργασία. Ναι. Ο Λάκη είναι ένας παίκτης που είναι από τον Ρόμπερτ Μόρις, ήταν αρχηγός σε αυτήν την ομάδα. Έχει ξεπεράσει διάφορα στάδια χαρακτήρα στη ζωή του. Είναι πολύ κοινωνικός, είναι πολεμιστής. Και ένας πολεμιστής, όταν έχει τέτοιο χαρακτήρα, ξέρει και σέβεται. Νομίζω σέβεται και την περσινή του διαδρομή, σέβεται και τη σχέση μας. Επέλεξε με την οικογένειά του τη δικιά μας πρόταση και αυτό μας κάνει χαρούμενος. Coach, μέσα από την κουβέντα μας, εγώ τη χαίρομαι γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι το να πεις σε έναν αθλητή δεν είναι μόνο δώσε 50, δώσε 60, δώσε 70, ο άλλος έδωσε 80, άνα δώσω εγώ 90. Χρειάζεται μια συγκεκριμένη τεράστια διαδικασία για να πας να πείσεις έναν αθλητή. Okay, και το χρήμα παίζει τον ρόλο, φυσικά μπορεί κάποιος να κοιτάξει μόνο αυτό, αλλά χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία και σε μια ομάδα δεν είναι μόνο το καλάθι ή το γκολ ή οτιδήποτε άλλο ανάλογα με το την μπάλα κρατάμε ή αν έχουμε και μπάλα. Και το λέω αυτό και σε συνδυασμό με το άλλο πράγμα, ότι προχθές δύο-τρεις στείλανε μηνυματάκια κάτω από το λαμπορατάρι, σχολιάζανε ότι υπήρχε ένας ψυχολόγος στο παλέ. Η ΚΑΕΛ ανακοίνωσε το ιατρικό staff. Τι μας νοιάζει το ιατρικό staff να βάζουν τρίποντα? Δεν είναι έτσι. Δεν είναι το χρήμα ή το τρίποντο.
είναι ένα κομμάτι η ομάδα, ο σύλλογος, η λειτουργία, όλο αυτό το πράγμα. Και πραγματικά χαίρομαι όταν πηγαίνετε προς αυτή την κατεύθυνση άνθρωποι του αθλητισμού. Καταρχάς πρέπει να πηγαίνουμε όλοι σαν άνθρωποι σε αυτήν την κατεύθυνση. Ναι, σωστά. Δηλαδή ο καθένας μας στη ζωή του, στη δουλειά του, εγώ νομίζω ότι ο σύγχρονος δολοφόνος της ζωής είναι το στρες. Και το ενδογενές στρες, δηλαδή και αυτό που εμείς μας πιέζει και δεν εκφράζεται, και το εξωγενές στρες. Δηλαδή φανταζόμαστε πάμε μια χαρά στη δουλειά μας και ξαφνικά γίνονται τα πάντα, ανατρέπονται από μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή ζούμε αυτή τη στιγμή, εγώ λέω, σε μια κοινωνία Βαβέλ, έτσι δεν είναι? Οπότε παλιά όταν μεγαλώσαμε, δεν ξέρω κι εσείς κι εγώ, η αγκαλιά της γιαγιάς, της μαμάς, το ζεστό ψωμί, το ένα πιάτο φαγητό, ένα τηλέφωνο ενός φίλου, ένας καφές με ένα φίλο, αυτό μας γαλήνευε, έτσι δεν είναι? Έτσι. Τώρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλους τους ανθρώπους με μια συνέργεια και με ένα σεβασμό. Εγώ πάντα λέω στους παίχτες ότι δεν μπορείς να ζητάς κάτι αν δεν δίνεις κάτι. Και για μας είναι πραγματικά τύχη η ομάδα της διοίκησης που έχουμε, που στον Άρη αυτή τη στιγμή δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι με μια οργάνωση που έχει φτιάξει ο κύριος Γουλιέλμος, είναι ο κύριος Κάλεν, είναι γιατροί, είναι ανώνυμοι φίλοι από πίσω που μας παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο, μας ενθαρρύνουν, μας βοηθάνε, μας δίνουν ιδέες, που είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή θέλουν να αντιμετωπίσουν τους παίχτες σαν συνεργάτες. Και νομίζω αυτό πέρασε. Δηλαδή ήρθαν, βρήκαν τα σπίτια τους, είναι ανοιχτοί σε προβλήματα. Δηλαδή τώρα προηγουμένως μιλάγαμε πάλι με 2-3 ανθρώπους και μου είπαν: Βαγγέλη, φεύγετε αύριο, ό,τι θέλεις, πάρε μας, τι θέλουν τα παιδιά, πώς είναι αυτός, πώς είναι εκείνο. Δηλαδή δημιουργείται ένα οικογενειακό κλίμα που σίγουρα όταν είσαι στον Άρη που λειτουργείς κάτω από πίεση θα έχεις και την κριτική, αλλά αυτό δείχνει στον παίχτη, δίνει μια ασπίδα να μπορεί να βγάλει αυτό που πραγματικά έχει σε σύντομο χρόνο που το χρειαζόμαστε. Θα πάμε σε άλλη κίνηση, coach, ή τελείως ο Άρης? Όχι, δεν θα πάμε σε άλλη κίνηση. Άρα δεν ρωτάω για Χαραλαμπόπουλο. Εκτός αν θέλετε να μας πείτε τι έγινε με Χαραλαμπόπουλο ή αν έγινε κάτι με Χαραλαμπόπουλο. Ό,τι θέλετε μπορώ να σας πω. Κοιτάξτε, πριν πάρουμε τον... Καταρχάς να ξέρετε ότι αυτό που είπαμε εμείς φέτος είναι να λέμε αυτό που έχει γίνει, έτσι, αλήθεια. Καταρχάς ο Χαραλαμπόπουλος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Που αυτό που θέλει ένας πολύ καλός παίχτης, θέλει ένα περιβάλλον. Ανήκε στον Παναθηναϊκό και ψάχνει ένα περιβάλλον να στήριξεις, έτσι δεν είναι? Εμείς πριν κλείσουμε αυτή τη θέση απευθυνθήκαμε στην πλευρά Χαραλαμπόπουλου και προσπαθήσαμε να βρούμε ένα δίβλιο επικοινωνίας με τον ίδιο. Δεν ήταν ακόμα έτοιμος νομίζω ο ίδιος, γιατί δεν είναι εύκολο να πάρεις την απόφαση να απεμπλακείς από ένα συμβόλαιο που έχεις κάνει. Ήθελε το χρόνο του. Εμείς δεν είχαμε χρόνο, όπως σας είπα, και προχωρήσαμε γρήγορα να καλύψουμε αυτή τη θέση όπως μπορούσαμε. Εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς μια ομάδα που θα μπορούσε να φιλοξενήσει το ταλέντο αυτού του αθλητή. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε ούτε το χώρο τον αγωνιστικό ώστε να μπορέσουμε να του φτιάξουμε ένα περιβάλλον αυτό που χρειάζεται. Εγώ εύχομαι πραγματικά να βρει αυτό το χώρο που χρειάζεται και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα βρει τα πατήματά του και θα μιλάμε για έναν παίχτη που έχει τις προδιαγραφές να κάνει καριέρα σε υψηλό επίπεδο. Coach, αρκετά πήγαινε να αναφέρεις τον κύριο Γουλιέλμο και στην προσπάθεια που κάνει. Αντιλαμβάνεσαι βέβαια ότι ο κόσμος μετά τα τελευταία χρόνια και τα όσα έγιναν σε διοικητικό οικονομικό επίπεδο είναι επιφυλακτικός ομολογουμένως. Εσύ επειδή το ζεις, δουλεύεις μαζί τους, συνεργάζεσαι μαζί τους όλη αυτή τη διάρκεια από τη μέρα που ήρθε στην ομάδα μέχρι τώρα, τι μπορείς να πεις στον κόσμο κάπως για να τον καθησυχάσεις, ηρεμήσεις, μεταφέρεις μια δική σου εμπειρία από τον κύριο Γουλέλμο? Όχι να τον καθησυχάσει, να μας πει τι πιστεύει. Δεν είναι απαραίτητο να καθησυχάσεις πάντα. Μπορεί να συμβαίνει και κάτι άλλο. Όπως είπε ο κούτς, είναι η αλήθεια πρέπει να υποθεί. Ναι. Ναι. Καταρχάς δεν σημαίνει τίποτα. Να πω το εξής, ότι νομίζω ότι ο Άρης, η δημιουργία και όλες οι ομάδες σε αυτό που υπάρχει μπορεί να προσφέρει, εκτός από τη χαρά έτσι, του να φύγεις από κάποια καθημερινότητα, να προσφέρει και μια χαρά εκτόνωσης, όπως το ξέρετε. Έτσι. Είναι
Τα γήπεδα τώρα είναι μια μορφή εκτόνωση. Καλύτερα ο κόσμο να εκτονώνει στα γήπεδα έτσι, ναι, ναι. παρά να εκτονωνόμαστε στα φανάρια, στου δρόμου ή σε μεταξύ μα διαπληκτισμού. Εγώ πάντα έλεγα και πέρυσι στα παιδιά ότι όταν διαμαρτύρεται ο φιλάθλος, μην πιστεύετε ότι έχει προσωπικό στόχο, ότι είναι και μια μορφή εκτόνωση. Αυτό που μπορώ να πω εγώ για τον κύριο Γουλιέλμο είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είμαι εντυπωσιασμένος από τη μεταξύ μας συνεργασία. Και δεύτερον, να πω μια πραγματικότητα, ότι από τις 8 ώρα το πρωί μέχρι τις 12 ευρώ η ώρα, όποιος τον πάρει, είναι για τον Άρη alert, πώς το λένε, σε γρήγορση. Σε διαθεσιμότητα. Σε γρήγορση, μπράβο, μπράβο. Είναι σε διαθεσιμότητα. Και αυτό από τις 23 Μαρτίου που ήρθα εγώ εδώ, 5 μήνες δηλαδή, πως είμαστε 5,5, είναι για μένα σπάνιο. Το να είναι ο μπροστά σε εγρήγορση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12, 1 η ώρα το βράδυ, να σου στέλνει μηνύματα, mail κτλ. Μιλάμε για... Γι' αυτό δεν έπαιρνε στους δημοσιογράφους. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Μια ξεχωριστή ικανότητα που έχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πού βρίσκει την ενέργεια. Μπορεί να είναι και ρομποτοποιημένος, δεν ξέρω. Πάντως είναι χαρισματικός. Και εύχομαι να αντέξει αυτό τον αγώνα που έχει, γιατί πιστέψτε με ότι εκτός από τα τρέχοντα θέματα της ομάδας, δίνει και μάχες. Προχθές μου είπε για το παλέ που έδινε μία μάχη στη FIBA, μου έχει στείλει κάποια mail που δεν τα έχω δει. Είναι πολυσχηδής, είναι... Δεν ξέρω, δίνει μάχες που εμένα μου φαίνονται σημαντικές. Δικηγόρος είναι καλός από ό,τι έχουμε μάθει. Θα τον πούμε τώρα τη Δευτέρα ενώπιον των δημοσιογράφων στα δύσκολα. Έχει συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα στις 12 η γιατί ώρα. Γιατί είναι δύσκολα, δεν κατάλαβα δύσκολα. Γιατί είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί. Είναι πάντα δύσκολη η πρώτη φορά. Μπορεί να τα πάει περίφημα, να είναι εξαιρετικός. Θα το δούμε στην πράξη. Δεν είναι θέμα εξαιρετικός. Εγώ λέω ότι σε αυτά είναι καλός. Δηλαδή, νομίζω ότι και είναι πάρα πολύ ανοιχτός. Εξάλλου αυτό που έχει πει σε όλους μας είναι να είστε, να λέτε αυτό που συμβαίνει, να λέτε την καθημερινότητα. Νομίζω ότι και από τον Νίκο τον Καραγιώργη υπάρχει ένας σεβασμός σε όλα τα μέσα που ασχολούνται με τον Άρη και νομίζω ότι αυτή τη σχέση την έχει επιβάλλει σε όλους μας ο κύριος Γουλιέλμος. Δηλαδή θέλει η οικογένεια του Άρη με την κριτική και χωρίς την κριτική να είναι, να έχει το ενδιαφέρον της ομάδας που κινείται, της ομάδας εργασίας. Κότσου, όσον αφορά την Ευρώπη λίγο να διευκρινίσουμε κάτι, αν δεν καταφέρει ο Άρης να πάει στους ομίλους του Basketball Champions League, υπάρχει πλάνο B, δηλαδή εννοώ έχετε αποφασίσει με τον κύριο Γουλιέλμο η ομάδα να παίξει στην άλλη διοργάνωση, στο FIBA Euro Cup, γιατί βέβαια, βέβαια. Θα παίξει κανονικά έτσι. Ναι, 17 Οκτωβρίου είναι η πρώτη συμμετοχή εκεί. Αν δεν περάσουμε, θα παίξουμε στο κύπελλο 3 Οκτωβρίου με τον Προμηθέα και 17 Οκτωβρίου θα είναι το πρώτο παιχνίδι στο Euro Cup. Έχει προνοηθεί αυτό τη διοίκηση. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον coach, να ευχηθούμε καλή επιτυχία φέτος. Εγώ απλά να πω, coach, και κανένα φιλικό κάτω λίγο ανοιχτό να το δούμε κι εμείς. Όλα και κλεισμένα τα έχεις. Νομίζω και βέβαια, όχι, δεν είναι και κλεισμένα. Νομίζω ότι κάτι ετοιμάζει η διοίκηση. Α, εντάξει, ωραία. Και αυτό που μου είπαν εκεί θα είναι και ανοιχτά. Έχει αλλάξει η ζωή. Σταμάτη εσείς, έτσι δεν είναι που μου είπατε ότι έχει αλλάξει, λέει, έχουμε αλλάξει όλοι, ξέρεις, από τα... Κρύψε, περνάμε τώρα στο δεν μένει τίποτα κρυφό. Εντάξει, καλύτερα. Περισσότερο ζητάμε ένα περιβάλλον να γνωριστούμε με τους παίκτες αγωνιστικά, αλλά νομίζω ότι η διοίκηση θέλει κάποια παιχνίδια να είναι ανοιχτά και είμαστε ανοιχτοί. Εξάλλου πρέπει να υπακούμε στην ιεραρχία της ομάδας. Καλά, εγώ πιστεύω εσύ τα κανονίζεις όλα στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά τέλος πάντων. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Περνάει ότι εγώ τα κανονίζω όλα, εγώ τα κάνω όλα. Στο αγωνιστικό. Όχι. Δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να υπάρχει κάτι να φαίνεται, αλλά πιστέψτε με ότι η ομάδα λειτουργεί με κανόνες και ιεραρχία και εγώ νιώθω πραγματικά τυχερός που συμμετέχω σε αυτήν την ιεραρχία και είμαι έτοιμος να αναλάβω και την ευθύνη των κομματιών που αναλογεί. Εμείς ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και στο τέλος της σεζόν να μιλάμε για μια καλή σεζόν για τον Άρη, τηρουμένων των αναλογιών και όλων όσων βιώνει ο Σύλλογος, δεν είναι και λίγο, και τα προβλήματα που έχει κληρονομήσει και η διοίκηση από τις προηγούμενες καταστάσεις. Πρέπει και αυτά
να τα αντιμετωπίσει και με αυτά να ζήσουμε φέτος. Γιατί αν μιλούσαμε μόνο για τα φετινά, δεν νομίζω ότι θα είχαμε ζητήματα είτε οικονομικά είτε τίποτε άλλο. Αλλά δεν είναι το budget το φετινό, είναι το budget το φετινό. Είναι 4-5 budget ακόμα από πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι. Οπότε τηρουμένων των αναλογιών, στο τέλος της σεζόν να είναι ικανοποιημένος ο Αργιανός από αυτό που θα βλέπει και η ομάδα εργασίας, όπως είπατε, και ο σύλλογος ικανοποιημένοι ότι η δουλειά τους έπιασε τόπο. Ναι. Εγώ απλά θέλω να πω ότι μου αρέσει κάτι που μου είπε στο πρώτο ραντεβού μας ο κ. Γουλιέλμος, ότι οι ανώνυμες καλαθοσφαιρικές εταιρείες είναι ένα σακί με πέτρες που νομίζω και θα ξέρετε και από πιο παλιά κάπως έτσι είναι, αλλά έδωσε τρεις χαρακτηρισμούς. Έχει κοινωνική ευθύνη, χρηστή διαχείριση και χριστιανική ζωή. Και εύχομαι όλοι μας και στο προσωπικό επίπεδο και στο επαγγελματικό, αλλά και σε εμάς που ασχολιόμαστε και εσείς και εμείς στην οικογένεια του Άρη, να έχουμε μια δημιουργική και σχέση αντοχής, εργατικότητας και ευθύνης σε αυτό που κάνουμε και μακάρι να έχουμε και αποτελέσματα ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε κάποιες κολόνες ώστε οι επόμενοι που θα έρθουν να έχουμε χτίσει εμείς μια γέφυρα ώστε ο σύλλογος να προχωρήσει όπως έχει προχωρήσει από το πριν στο τώρα και από το τώρα στο μετά. Χαρήκαμε την κουβέντα, coach. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Επίσης, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Βαγγέλη Αγγέλου. Πάντα οι κουβέντες νομίζω στα μάτια έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.